όνειρο ή πραγματικότητα. Αυτό είναι και το μεγάλο ερώτημα που θα κληθεί να απαντήσει το σημερινό επεισόδιο, κυρίες και κύριοι. Πριν λίγες ημέρες στο Instagram ανέβασα ένα story στο οποίο σας ζητούσα να μου γράψετε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές σας ανησυχίες. Εννοείται ότι η ανταπόκρισή σας ήταν πολύ δυνατή και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Αλλά κατάλαβα, παιδιά, από τις ερωτήσεις παύλα απαντήσεις σας πως κάθε μία από αυτές χρειάζεται ένα ξεχωριστό βίντεο να απαντηθεί. Και δεν θα μπορούσε φυσικά το πρώτο επεισόδιο αυτής εδώ της σειράς, ή τουλάχιστον ελπίζω να γίνει σειρά, να περιείχε κάποιο άλλο εκτός από το ερώτημα, το τεράστιο ερώτημα που βάζει η ταινιάρα του Christopher Nolan με τίτλο Inception. What is the most resilient parasite? Bacteria, a virus, an intestinal worm, an idea. Once an idea has taken hold in the brain, it's almost impossible to eradicate. Η ταινία Inception του Christopher Nolan, λοιπόν, κυκλοφορεί το 2010 και τρελαίνει όλον τον πλανήτη, αφού παρουσιάζει στον κόσμο ένα κόνσεπτ το οποίο προετοιμαζόταν και γραφόταν για πάνω από μία δεκαετία. 13 ολόκληρα χρόνια μετά από την κυκλοφορία της, λοιπόν, ακόμη η συγκεκριμένη ταινία κάνει τους πάντες να αναρωτιόνται εάν στο τέλος της ο πρωταγωνιστής βρισκόταν σε ένα όνειρο ή αν είχε επιστρέψει όντως στην πραγματικότητα. Ή μήπως δεν ισχύει τίποτα από τα δύο. Μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο θα ξέρεις. Για να απαντήσουμε λοιπόν σε αυτό το ερώτημα, πρέπει να αναλύσουμε την ταινία και να βρούμε τα στοιχεία που έχει τοποθετήσει χειρουργικά μέσα εκεί ο Christopher Nolan. Και ξέρετε, παιδιά, τι αγαπώ περισσότερο στη συγκεκριμένη ταινία, πως δημιουργεί μυστήριο μην προσπαθώντας να κρύψει τίποτα, τα κάνει όλα σε κοινή θέα και όμως το μυστήριο που αναβλύζει μέσα από αυτό είναι εκπληκτικό και είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο που την κάνει ένα αριστούργημα. Για τις ανάγκες αυτού του επεισοδίου, λοιπόν, θα δημιουργήσουμε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία θα βάλουμε όλα αυτά τα στοιχεία που αποδεικνύουν πως ο πρωταγωνιστής μας στο τέλος της ταινίας βρισκόταν ακόμα μέσα σε ένα όνειρο, και στην άλλη κατηγορία θα τοποθετήσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο, πως ο πρωταγωνιστής μας ξέφυγε από την ονειρική φυλακή και επέστρεψε κανονικότατα στην πραγματικότητα. Είστε έτοιμοι για ένα ακόμα μικρό αυτή τη φορά ταξίδι μέσα στον κόσμο του Inception? Τότε ξεκινάμε. So, do you want to take a leap of faith or become an old man filled with regret? A leap of faith, ή αλλιώς ένα άλμα εμπιστοσύνης δηλαδή. Μία φράση, κυρίες και κύριοι, που ακούγεται μόλις στα πρώτα λεπτά της ταινίας, όμως επαναλαμβάνεται και αρκετές φορές πιο μετά. I'm asking you to take a leap of faith. Take a leap of faith, yes. Με την φράση leap of faith, λοιπόν, αναφερόμαστε σε μία πράξη που καλείται ο άλλος να αποδεχθεί, αλλά αυτή η πράξη δεν βασίζεται στη λογική. Μήπως λοιπόν ολόκληρη ταινία Inception είναι απλά μία δοκιμασία η οποία προσπαθεί να οθήσει τον πρωταγωνιστή να κάνει ένα άλμα εμπιστοσύνης, ώστε να αποδεχτεί μία πραγματικότητα που δεν στηρίζεται στη λογική? Ακόμη δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά. Το μόνο που μπορούμε να πούμε με σιγουριά αυτή τη στιγμή είναι πως το συγκεκριμένο στοιχείο θα το τοποθετήσουμε στην κατηγορία όνειρο. Come back to reality, Tom. Please. Reality. Πραγματικότητα, αυτό ακούμε ακριβώς να ρωτάει ο Κομπ τον Michael Caine, ο οποίος, παιδιά, Michael Caine όπου συμμετέχει, νιώθω ότι ανεβάζει 10 επίπεδα την αισθητική της ταινίας. Έλα πίσω στην πραγματικότητα, λέει εδώ ο Miles στον Cobb, ο οποίος όμως συνεχίζει λέγοντας: Your grandchildren, they're waiting for their father to come back home. That's their reality. And this job, that's how I get there. I would not be standing here if I knew any other way. Ο μοναδικός τρόπος δηλαδή για να επιστρέψει όντως ο Cobb στα παιδιά του είναι να φέρει εις πέρα στην αποστολή που του έχει βάλει ο Σάιτο, να φυτέψει δηλαδή μέσα στο μυαλό ενός στόχου μία ιδέα. Άρα, το δεύτερο στοιχείο θα το βάλουμε στην κατηγορία πραγματικότητα. Ariadne, I'd like you to meet Mr. Cobb. Τα όνειρα πολλές φορές μοιάζουν με ένα λαβύρινθο που δεν μπορείς να ξεφύγεις από μέσα του. Ένα στοιχείο που εμείς οι απλοί κοινοί θνητοί, ρε παιδί μου, δεν γουστάρουμε να έχουμε στα όνειρά μας. Όταν όμως κάνεις το επάγγελμα που κάνουν και οι πρωταγωνιστές μας, επιβάλλεται να είναι έτσι. Η νέα αρχιτέκτον, λοιπόν, την οποία προσλαμβάνει ο Κόμπ για να φτιάχνει τους λαβύρινθους μέσα στα όνειρα, ονομάζεται Αριάδνη. Ένα όνομα καθόλου τυχαίο, κυρίες και κύριοι, αφού το όνομα Αριάδνη προέρχεται από την ελληνική μυθολογία και ήταν η κόρη
του Μίνωα, του βασιλιά της Κρήτης, όπου ερωτευμένη τότε με τον Θησέα τον βοήθησε να βγει μέσα από τον λαβύρινθο αφού σκότωσε τον Μινόταυρο. Στο τέλος της ταινίας Inception λοιπόν, η Αριάδνη κρίνεται αντάξια του ονόματός της αφού βρίσκει τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν όλοι να δραπετεύσουν από τα όνειρα ζωντανοί. Συνεπώς, μέσα στην ταινία υπάρχει ένας χαρακτήρας που έχει ένα όνομα το οποίο πρεσβεύει πως μπορεί να βρει την έξοδο από έναν λαβύρινθο, από έναν ονειρικό λαβύρινθο, καλή ώρα, κάτι που η Αριάδνη το καταφέρνει κιόλας. Αφού στο τέλος όλοι ξυπνούν μέσα στο αεροπλάνο όπου ξεκίνησαν και όλα, στην πραγματικότητα δηλαδή. Και αν κάποιος, ρε παιδί μου, μπορεί να πει πως όλο αυτό δεν είναι πραγματικότητα αλλά είναι κάτι το οποίο το φαντάζεται ο Κομπ, νομίζω πως αν φανταζόταν κάτι, αν δηλαδή ονειρευόταν κάτι, δεν θα ήταν, ρε παιδιά, να ξυπνάει μέσα στο αεροπλάνο, να κάνει το check out, να ψάχνει το διαβατήριό του για να φτάσει μέχρι το σπίτι του. Άλλωστε, στην ίδια την ταινία λέγεται πως γενικά στα όνειρα δεν θυμάσαι ολόκληρη την πορεία σου, αλλά συνήθως θυμάσαι, έχεις αναμνήσεις μόνο από τη μέση των ονείρων σου. Let me ask you a question. You never really remember the beginning of a dream, do you? You always wind up right in the middle of what's going on. Άρα και ο Κομπ δεν είναι λογικό να έχει αναμνήσεις από την αρχή του ονείρου. Οπότε το συγκεκριμένο στοιχείο θα πάει στην κατηγορία της πραγματικότητας. You won't tell me. I think it's Mal. His ex-wife? No, not his ex. She's dead. Ο Ντόμ, εκτός των άλλων, μαθαίνουμε πως έχει χάσει και τη γυναίκα του. Ένα γεγονός που όχι απλά δεν έχει αφήσει στο παρελθόν, τον κυνηγάει ακόμα και στον ύπνο του, αλλά και στον ξύπνιο του. Μάλιστα, η Αριάδνη, κάποια στιγμή μέσα στην ταινία, ανακαλύπτει πως ο Ντόμ όχι απλά δεν προσπαθεί να ξεχάσει τη γυναίκα του, αλλά την έχει και εχμάλωτη μέσα σε ένα όνειρο, γιατί μόνο εκεί μπορεί να είναι μαζί της. Why do you do this to yourself? It's the only way I can still dream. Why is it so important to dream? My dreams were still together. Και στο τέλος της ταινίας, ως κάθαρση για τον πρωταγωνιστή μας, βλέπουμε πως πλέον δεν νιώθει ενοχές για το θάνατό της, πως την ξεπερνάει, την αντιμετωπίζει και καταφέρνει να την αφήσει πίσω. You're just a shade of my real wife. You were the best that I could do, but I'm sorry, you're just not good enough. Γιατί αυτός ήταν και ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσει όντως να επιστρέψει στην πραγματικότητα. Άρα αυτό το στοιχείο θα το βάλουμε στην κατηγορία πραγματικότητα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, όμως υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Ο Κομπ μέσα σε αυτά τα όνειρα που κρατούσε εχμάλωτη τη γυναίκα του χρησιμοποιούσε προβολές των αναμνήσεών του, κάτι που ο ίδιος είχε πει στην Αριάδνη λίγο πριν πως είναι απαγορευμένο. Never recreate places from your memory. Always imagine new places, because building a dream from your memory is the easiest way to lose your grasp on what's real and what is a dream. Γιατί αν κάποιος το κάνει αυτό, τις είπε χαρακτηριστικά, δεν θα μπορεί να ξεχωρίσει κάποια στιγμή τι είναι πραγματικότητα και τι είναι όνειρο. Άρα αυτό το στοιχείο θα το βάλουμε και στην κατηγορία όνειρο. We were exploring the concept of a dream within a dream. I kept pushing things. I wanted to go deeper and deeper. I wanted to go further. Ο Κομπ με τη γυναίκα του μοιραζόντουσαν και την ίδια πραγματικότητα αλλά και τα ίδια όνειρα, διότι έκαναν ακριβώς το ίδιο επάγγελμα. Έτσι λοιπόν, πηγαίνοντας όλο και πιο βαθιά μέσα στον κόσμο των ονείρων, κάποια στιγμή έπεσαν στην λήθη, στο τελευταίο στρώμα δηλαδή. We could get trapped so deep that when we wound up on the shore of our own subconscious, we lost sight of what was real. Όπου εκεί μέσα έκτισαν έναν δικό τους κόσμο από το μηδέν και έζησαν για 50 ολόκληρα χρόνια. Ένα γεγονός που ο ίδιος αναφέρει μέσα στην ταινία πως του άφησε ένα μεγάλο κουσούρι, και εντάξει, και να μην το λέγει δηλαδή, φαίνεται ξεκάθαρα μέσα στην ταινία το κουσούρι που το άφησε, και αυτό είναι να μην μπορεί να ξεχωρίσει εύκολα τι είναι όνειρο και τι είναι πραγματικό. Άρα αυτό το στοιχείο θα το βάλουμε στην κατηγορία όνειρο. 10, 12, what can I do, buddy? Στην προσπάθειά τους για την ανέβρεση ενός πολύ ισχυρού υπνοτικού για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά που θέλουν στη συνέχεια, οι πρωταγωνιστές μας βρίσκονται σε ένα μυστηριώδες υπόγειο όπου εκεί μέσα κάθε μέρα πάνω από 10 άνθρωποι πηγαίνουν για να μοιραστούν τα όνειρά τους. Όνειρα όμως που διαρκούν για 40 ολόκληρες ώρες. Why do they do it? Tell him, Mr. Cobb. After a while becomes the only way you can dream. Do you still dream, Mr. Cobb? Ο Κομπ εδώ εξηγεί πως εάν το πράγμα ξεφύγει, ο μοναδικός τρόπος για να ονειρευτεί κάποιος είναι με τη χρήση ενός ισχυρού υπνοτικού, όπως γίνεται και εδώ πέρα. Όταν όμως ο Ιουσούφ τον ρωτάει αν αυτός ακόμη μπορεί και ονειρεύεται,
δεν παίρνει απάντηση. Και δεν παίρνει απάντηση γιατί αν έπαιρνε απάντηση αυτή θα ήταν όχι, όπως είδαμε στα προηγούμενα στοιχεία που αναφέραμε. Οπότε και στη συνέχεια λέγεται αυτό. They come to be woken up. The dream has become the reality. Τώρα ρε παιδιά, εάν αυτό που ακούσατε δεν είναι κλείσιμο ματιού για το τέλος της ταινίας, πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο είναι. Πάντως αυτό το στοιχείο θα το βάλουμε στην κατηγορία όνειρο. So a totem, you need a small object, potentially heavy, something you can have on you all the time that no one else knows. Like a coin? No, it needs to be more unique than that. Πάμε λοιπόν τώρα στην αγαπημένη μου σεναριακή λεπτομέρεια από όλες αυτές που έχει το αριστούργημα που ονομάζεται Inception, και αυτή ονομάζεται totems. This is a loaded die. I can't let you touch it, that would defeat the purpose. Το totem είναι ένα αντικείμενο το οποίο είναι μοναδικό για τον καθένα και έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό που βοηθάει τον κάτοχό του να καταλάβει εάν βρίσκεται μέσα σε ένα όνειρο ή αν βρίσκεται στην πραγματικότητα. Το συγκεκριμένο αντικείμενο δηλαδή συμπεριφέρεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο εκτός ονείρων και με ένα συγκεκριμένο τρόπο εντός ονείρων και το γνωρίζει μόνο ο κάτοχός του. Μάλλον επιτρέπεται να το γνωρίζει μόνο ο κάτοχός του. Και αυτή ακριβώς η λεπτομέρεια που ανέφερα στο τέλος είναι και αυτή στην οποία θα πρέπει να δώσουμε βάση. Ακούστε. That way when you look at your totem, you know beyond a doubt that you're not in someone else's dream. Κανείς λοιπόν δεν πρέπει να αγγίξει το δικό σου τότεμ, γιατί με το που γίνει αυτό χάνει την αξία του. Μετά δεν μπορεί ο κατοχός του να ξεχωρίσει πότε είναι μέσα στην πραγματικότητα ή πότε βρίσκεται μέσα στο όνειρο αυτού που το άγγιξε. Το πρώτο σημαντικό που θέλω να αναφέρω λοιπόν εδώ είναι πως το τότεμ του Κομπ, η σβούρα δηλαδή, πριν να είναι του Κομπ, ήταν της γυναίκας του, της Μολ. Θα μου πεις τώρα, ρε Θωμά, πριν λίγο δεν μας είπες πως το τότεμ δεν επιτρέπεται να το αγγίξει άλλος και πως είναι μοναδικό για τον καθένα. Ναι, αλλά ποτέ η ταινία δεν μας λέει πως απαγορεύεται να πάρεις ένα τότεμ το οποίο αυτός που το είχε έχει πλέον πεθάνει. Άλλωστε, δεν υπάρχει και κίνδυνος να βρεθείς μέσα σε ένα δικό του όνειρο, έτσι. Αλλά παιδιά, το πρόβλημα εδώ είναι το δεύτερο που θέλω να αναφέρω και αυτό είναι πως στο τέλος της ταινίας ή μάλλον στην αρχή της ταινίας, που στην ουσία η ταινία στην αρχή μας δείχνει το τέλος, είναι πως το συγκεκριμένο τότεμ... I know what this is. I've seen one before. Many, many years ago. Το αγγίζει ο Σάιτο. Άρα αυτό αυτομάτως δημιουργεί τη θεωρία πως είτε ο Σάιτο στο τέλος της ταινίας όντως τηλεφώνησε για να αφήσουν τον Κομπ να περάσει από τον έλεγχο του αεροδρομίου, είτε απλά ο Κομπ βρίσκεται μέσα σε ένα όνειρο του Σάιτο και δεν μπορεί να το πάρει χαμπάρι, διότι αυτός έχει αγγίξει το τότεμ του. Άρα αυτό το στοιχείο θα το βάλουμε στην κατηγορία όνειρο. Όμως παιδιά, για εσάς έχω μία μεγάλη ερώτηση. Ποιος θέλει να ονειρεύεται για 10 ολόκληρα χρόνια? 10 years. Who would want to be stuck in a dream for 10 years? Depends on the dream. Κατηγορία όνειρο, συνένα. It's my son, James. He's digging for something, maybe a worm. That's Philippa. Τα παιδιά του Κομπ τώρα, κυρίες και κύριοι. Τα παιδιά του Κομπ που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην προσπάθεια ανέβρεσης απάντησης στο μεγάλο σημερινό μας ερώτημα. Τα παιδιά του πρωταγωνιστή τα βλέπουμε αρκετές φορές μέσα στην ταινία και δεν είναι τυχαίο αυτό. Τα βλέπουμε και στην αρχή, τα βλέπουμε και στη μέση, αλλά και στο τέλος. Όμως, μόνο στο τέλος καταφέρνει ο Κομπ να δει τα πρόσωπά τους. Ο πρωταγωνιστής μας λοιπόν, σε ένα από τα προηγούμενα στοιχεία, είχε αναφέρει αυτό. I'm never gonna see their faces again. I've gotta get back home. Πως δεν γίνεται να δει αλλιώς τα πρόσωπα των παιδιών του. Η μοναδική λύση είναι να γυρίσει πίσω στην πραγματικότητα. Κάτι, παιδιά, που μπορεί να έχει και κυριολεκτική σημασία, αλλά και μεταφορική. Η κυριολεκτική, όπως όλοι θα έχετε καταλάβει, είναι όντως δηλαδή να γυρίσει πίσω στην πραγματικότητα και να ξαναδεί τα παιδιά του. Η μεταφορική, όμως, παιδιά, είναι πως πρέπει να γυρίσει πίσω ο παλιός του εαυτός. Αυτός δηλαδή που δεν νιώθει τύψεις για το θάνατο της μητέρας τους και έτσι θα μπορεί να κοιτάξει ξανά τα παιδιά του στα μάτια. Άρα μέχρι εδώ που είμαστε μπορούμε να βάλουμε συν ένα και στις δύο κατηγορίες. Το πράγμα όμως έχει και συνέχεια. Εάν παρατηρήσετε, ο σκηνοθέτης έχει επίτηδες βάλει τα παιδιά του και στις δύο περιπτώσεις, και στην ονειρική περίπτωση αλλά και στην πραγματική περίπτωση, τα παιδιά να βρίσκονται στην ακριβώς ίδια σκηνή, να παίζουν έξω στον κήπο μεταξύ τους, αλλά να φοράνε και ακριβώς τα ίδια ρούχα. Άρα θα πει κάποιος τώρα να βάλουμε συν ένα στην κατηγορία όνειρο. Θα σου πω ναι, βάλε. Αλλά εάν προσέξετε λίγο καλύτερα, τα παιδιά του Κομπ στο τέλος της ταινίας είναι λίγο μεγαλύτερα ηλικιακά. Και αν δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να το δεις με το μάτι, δες αυτό. Εάν κοιτάξετε στα credits της ταινίας, θα δείτε πως οι ηθοποιοί που έπαιξαν τα μικρά παιδιά του είναι διαφορετικοί από αυτούς που έπαιξαν στο τέλος τα παιδιά, γιατί πολύ απλά
είναι κατά 2 χρόνια ηλικιακά μεγαλύτερα. Όσο δηλαδή χρόνο έλειπε και ο μπαμπάς τους από το σπίτι. Άρα με αυτό το στοιχείο τώρα θα βάλουμε συν 1 και στην κατηγορία πραγματικότητα. Do you think you can just build a prison of memories to lock her in? Και φτάνουμε στο υπέρτατο στοιχείο, κυρίες και κύριοι, που θα μας βοηθήσει να δώσουμε απάντηση στο μεγάλο ερώτημα του σημερινού επεισοδίου, και αυτό ονομάζεται το δεύτερο τότεμ του Κομπ, ή μάλλον το παλιό τότεμ του Κομπ. Ο Κομπ, αν προσέξετε, σε ολόκληρη την ταινία ακολουθεί ένα μοτίβο που δεν είναι τυχαίο καθόλου, και αυτό είναι πως όταν βρίσκεται στα όνειρα φοράει κανονικότατα τη βέρα του, όταν όμως είναι στην πραγματικότητα δεν την φοράει ποτέ. Γεγονός που γεννά μια θεωρία που λέει πως η βέρα του Κομπ είναι και το παλιό του τότεμ πριν το αντικαταστήσει με αυτό της γυναίκας του, της Βούρα. Και μια άλλη θεωρία λέει πως τη συγκεκριμένη βέρα τη φοράει πολύ απλά στα όνειρα, γιατί έτσι θέλει να νιώθει πως είναι ακόμα παντρεμένος μαζί του, ότι υπάρχει ακόμη, ρε παιδί μου. Όποια λοιπόν και από τις δύο θεωρίες και αν δεχτεί κάποιος, θα καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα, αφού στο τέλος της ταινίας, όταν πια ο Κομπ ξυπνάει μέσα στο αεροπλάνο, φαίνεται ξεκάθαρα σε πολλές σκηνές ότι δεν φοράει πλέον τη βέρα του. Άλλο ένα πολύ δυνατό στοιχείο λοιπόν που ενισχύει την άποψη πως ο πρωταγωνιστής μας στο τέλος κατάφερε να επιστρέψει στην πραγματικότητα. Όμως το πράγμα δεν τελειώνει εδώ. Έχουμε ένα ακόμη τελευταίο στοιχείο, το οποίο είναι εξωτενιακό. Εννοώ πως δεν θα το βρει κανένας μέσα στην ταινία, πηγάζει από μια διάλεξη που είχε κάνει ο Christopher Nolan και εξηγούσε πράγματα για την ταινία Inception. Ο Christopher Nolan λοιπόν είπε πως ο Michael Caine δεν μπορούσε να καταλάβει διαβάζοντας το σενάριο πότε αυτό που διαβάζει είναι στην πραγματικότητα και πότε είναι στο όνειρο, οπότε και είπε να ζητήσει τη βοήθειά του. I said, I don't understand when it's dreaming. When is it a dream and when is it reality? He said, well, when you're in the scene, it's reality. Του λέει λοιπόν πολύ απλά, όμορφα και ωραία, όπου εμφανίζεται ο χαρακτήρας σου, φίλε Μάικλ, είναι η πραγματικότητα. Και στο τέλος της ταινίας... Ο Miles, ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Michael Caine, βρίσκεται εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της. Άρα, συν 1 στην κατηγορία πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, εάν τα βάλουμε κάτω, θα δούμε πως αυτή τη στιγμή οι δύο κατηγορίες βρίσκονται σε απόλυτη ισορροπία. Πριν επεκταθώ, θέλω να σας πω τη δική μου προσωπική άποψη, και η δική μου άποψη είναι πως ο Κομπ όντως κατάφερε να επιστρέψει στην πραγματικότητα στο τέλος. Τώρα κάποιος θα μου πει ότι, Θωμά, το ένα στοιχείο από αυτά που είπες είναι εξωτενιακό, οπότε δεν μπορείς να το λάβεις υπόψη σου. Πολύ ωραία. Εάν λοιπόν αφαιρέσουμε αυτό το στοιχείο, θα δούμε πως δίνεται προβάδισμα στην κατηγορία του ονείρου. Όμως, παιδιά, εάν προσέξουμε καλά, όλα τα στοιχεία τα οποία ανέφερα μπορούν να έχουν όχι μία, αλλά 2 ερμηνείες. Θα δείτε ότι αν θέλει κάποιος, ρε παιδί μου, μπορεί να τοποθετήσει όλα τα στοιχεία και στις 2 κατηγορίες, και στο όνειρο και στην πραγματικότητα. Και υπάρχει ένας πολύ σημαντικός λόγος γι' αυτό. Και ο λόγος, κυρίες και κύριοι, είναι πως ίσως όλα αυτά τα χρόνια τη συγκεκριμένη ταινία να την κοιτάγαμε με τη λάθος ματιά. Γιατί μπορεί οι ήρωές μας να εξαρτώνται από ένα αντικείμενο για να μπορέσουν να ξεχωρίζουν, ρε παιδί μου, την αντικειμενική πραγματικότητα από τα όνειρα, αλλά ταυτόχρονα η ίδια η ταινία σου λέει πως αντικειμενική πραγματικότητα δεν υφίσταται. Και δεν υφίσταται γιατί ακόμη και η πραγματικότητα που ζει ο καθένας, ρε παιδιά, είναι διαφορετική. Ο καθένας από εμάς αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα σύμφωνα με το δικό του μυαλό και τα δικά του μάτια. Με άλλα λόγια, αντιλαμβάνεται τον κόσμο με τα δικά του υποκειμενικά κριτήρια. Πρέπει λοιπόν να γυρίσεις στην αντικειμενική πραγματικότητα, μήπως πρέπει να κάνεις ένα άλμα εμπιστοσύνης και να εμπιστευτείς τη δική σου υποκειμενική πραγματικότητα. Να εμπιστευτείς δηλαδή το δικό σου μυαλό, να ζήσεις την δική σου ζωή όπως εσύ γουστάρεις, δίχως να σε νοιάζουν οι μη λογικοί παράγοντες. Να ζήσεις δηλαδή την καλύτερη εκδοχή της ζωής σου, όπως κάνει δηλαδή και ο πρωταγωνιστής μας στο τέλος της ταινίας, ο οποίος στην ουσία τι κάνει, ξεπερνάει τους φόβους του. Γιατί ο Κομπ, παιδιά, μπορεί στο τέλος να περιστρέφει τη Βούρα για να δει εάν αυτό που ζει εκείνη την ώρα είναι πραγματικό ή ένα όνειρο, αλλά μόλις βλέπει τα πρόσωπα των παιδιών του, την προσπερνάει και πηγαίνει, τρέχει να τα πάρει αγκαλιά. Πλέον δεν τον νοιάζει εάν αυτό που ζει είναι πραγματικό ή όνειρο. Τον ενδιαφέρει μόνο πως αυτό που ζει εκείνη τη στιγμή τον κάνει χαρούμενο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, κυρίες και κύριοι, άλλωστε, πως όταν ζούμε κάτι στην ζωή μας που μοιάζει να είναι ιδανικό,
το χαρακτηρίζουμε ως όνειρο. Το μήνυμα που φωνάζει στο δικό μου μυαλό η ταινία Inception λοιπόν είναι πως πάλεψε για τα όνειρά σου, ζήσε τα όνειρά σου, ζήσε την ζωή όπως εσύ γουστάρεις. They feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο επεισόδιο που έγινε μια τέτοιου είδους ανάλυση για μια ταινία. Εάν σας άρεσε, παιδιά, αυτό του είδους βίντεο, γράψτε μου στα σχόλια για να χαρώ κι εγώ, αλλά και για να συνεχίσω να το κάνω. Να συνεχίσουμε για να μάθουμε και το νόημα που κρύβεται πίσω και από άλλα αριστουργήματα όπως το Inception. Εάν λοιπόν θέλετε να μάθετε το κρυφό μήνυμα πίσω από μια ταινία ή αν έχετε κάποιο μεγάλο κινηματογραφικό ερώτημα, μην διστάσετε να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια και που ξέρετε, ίσως στο επόμενο επεισόδιο να απαντηθεί το δικό σας ερώτημα. Εγώ είμαι ο Θωμάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σας άρεσε αυτό που είδατε, ξέρετε τι να κάνετε. Και αν θέλετε να είστε στην παρέα μας και να μην χάνετε τα επόμενα βίντεο, πατήστε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.